Ζήσε μάη μου. Όχι κύριε. Ο στόχος ποιος είναι? Όταν ξεκινάει, σας είπα από την αρχή, ένας αγώνας, κανείς από μας δεν γνωρίζει την έκβασή του. Αυτό που υπάρχει μέσα μας είναι η πίστη, αν αυτό που προσπαθούμε να επιδιώξουμε είναι αυτό που πιστεύουμε ότι είναι και το σωστό να γίνει. Και εγώ σε αυτόν τον αγώνα αισθάνομαι ότι είμαι στρατευμένη και δεν θα ησυχάσω εάν δεν γίνει η επανασύσταση. Όμως εδώ δεν είμαι για να σας πω ότι ξέρω εκ των προτέρων ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ξέρω για ποιο λόγο θα αγωνίζομαι μέχρι να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Αργύρι. Για όσο με γνωρίζουν... Μισό λεπτό, Αργύρι. Και ζητώ συγγνώμη. Επειδή μπορεί να πλατιάσει αυτή η κουβέντα και τα λοιπά, και δεν, εκτός από τους βουλευτές που είναι να ενημερώσουν και να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους κατά το που νομίζουν ότι πρέπει να θέσουν το ζήτημα, να βάλουμε ένα χρόνο, δηλαδή ένα πλαίσιο, γιατί ο καθένας άμα πιάσει ένα μικρόφωνο, δεν το αναφέρουμε για σένα Αργύρι, προς Θεού, μην το πάσεις προσωπικό, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, απλώς προσπαθώ να καλουπώσω με την απλή λαϊκή έκφραση την κουβέντα μας. Η μαρκουτσολαγνία είναι μια ασθενία που δεν την έχω που πλήττει το μέσο μας. Λοιπόν, ας πούμε τα δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Και όποιος... Μια χρήση του χρόνου, μια ορθολογική, δεν μπορούμε να την επιλέξουμε. Είπα ειδικά τα λεπτά, δεν είπαμε να τα τοχούν εδώ πέρα. Ένα χάρη τώρα, να πούμε. Βέβαια, κάποια σημαντική γυναίκα στην ιστορία είχε πει ότι... Να εγγραφεί αν θέλει να μιλήσει, όχι έτσι στον αέρα. Ακούστηκαν διάφορες φορές προηγουμένως και αν κάποιος θέλει, εδώ είναι να μιλήσει, είναι ελεύθερο. Το θέμα είναι το θέμα που καλούμαστε να πραγματευτούμε σήμερα και ο καθένας να συμβάλλει με τη σκέψη του και με την υποστήριξη που μπορεί να παράσχει ο καθένας από το μετερίζητο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν θα είναι η επανασύσταση του Δήμου Βιών, η δημιουργία ενός άλλου θεσμικού μορφώματος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουσα από τον Πέτρο τον Τζάκο. Για τους λόγους που ο καθένας μας θεωρεί ότι είναι το σωστό. Πάρα πολλοί από εμάς έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο για τους διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Τρεις παρατηρήσεις μόνο. Είναι απολύτως ακριβές αυτό το οποίο ελέγχθη πρωτύτερα. Ότι όταν ψηφίζεται ένας νόμος, όταν γίνεται κάτι, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο το να ξεγίνει. Ιδίως μάλιστα όταν κακώς, κάκιστα, ο νόμος ο καλλικρατικός δυστυχώς θεωρήθηκε ως ένα εργαλείο στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου. Συνδέθηκε λοιπόν με το μείζον πρόβλημα της χώρας και όσο αυτό παραμένει σε αυτή τη σύνδεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Για να αλλάξει λοιπόν χρειάζονται τα εξής πράγματα. Πρώτον, η συστράτευση των δυνάμεων τοπικών και σε επίπεδο νομού. Πράγματι είναι απολύτως απαραίτητο οι τρεις τουλάχιστον εκλεγμένοι βουλευτές, αλλά θα έλεγα και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις του νομού να πιστούν για την, όχι για την αδικία, αλλά για την αναποτελεσματικότητα της δημιουργίας του νυν Δήμου Μονεβασίας. Η αδικία, ξέρετε, είναι κάτι το υποκειμενικό και συναισθηματικό. Δεν πιάνει. Θα σας πω δύο πράγματα για τον Καποδίστρια, όχι για τον Καλλικράτη. Ο Καποδίστριας, όταν έγινε για κάποιους από εμάς που το είχαμε μελετήσει, μπήκανε στον ενιαίο Δήμο πρώην κοινότητες που πριν από 50 χρόνια σφάζονταν μεταξύ τους. Σφάζονταν στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτόχθονες κοινότητες, προσφυγικές κοινότητες. Για όσους ξέρουν ιστορία, ξέρουν τι έγινε πριν από 50 χρόνια. Και μπήκαν στον ενιαίο τότε Καποδιστριακό Δήμο, χωρίς την απαιτούμενη μελέτη. Σε ένα και μόνο νομό είχε γίνει η απαραίτητη μελέτη. Συμπτωματικό στο νομό Θεσπρωτείας, όπου ο υπουργός ήταν τότε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέκος Παπαδόπουλος. Σε κανέναν άλλον νομό δεν έγινε η απαραίτητη μελέτη. Και ξέρετε, υπάρχει η πειθό της ισχύως, προτιμώ όμως την ισχύ της πειθούς. Πρέπει να πείσουμε ότι αυτό το οποίο ζητούμε είναι σωστό και αποτελεσματικό, γιατί μην τρελνόμαστε.
Το θεσμικό επικοδόμημα στην προκειμένη ένωση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εξυπηρετεί την υλική βάση. Τι είναι οι Δήμοι? Είναι φορείς και οργανισμοί που κατά βάση διαχειρίζονται υποδομές. Για ποιο λόγο υπάρχουν υποδομές? Για την πραγματική παραγωγή. Επομένως, το επόμενο βήμα δεν είναι το να δούμε ποιες ηγεσίες θα διοικήσουν τον οψέποτε επανασυσταθισόμενο Δήμο Βιών, αλλά τι τελικά αποτέλεσμα θα υπάρχει στον τόπο παραγωγικά. Επομένως, και κλείνω στα δύο λεφτά, Μιχάλη. Πρώτον, δεν περισσεύει κανένας. Για να γίνει όμως αυτό πράξη, πρέπει να αποφεύγεται ο καταγγελτικός λόγος και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Όσο καταγγέλουμε και δαχτυλοδείχνουμε ο ένας τον άλλον, τόσο και αποδυναμώνεται το μήνυμα. Δεύτερον, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Είναι πράγματι σημαντικό, παιδιά, εσείς στην τρίτη γραμμή, που τα θεωρείτε λίγο υπερβολικά, για να μην πω άλλη λέξη, το ότι οι τρεις βουλευτές του νομού είναι σύμφωνοι σε αυτό το βήμα. Δεν φτάνουν οι τρεις βουλευτές. Είναι και δουλειά δική σας, στους πολιτικούς χώρους που καταλαβαίνω ότι εκπροσωπείτε, αν μαντεύω σωστά, και αυτοί οι πολιτικοί χώροι να συστατευτούν. Είναι σωστό για τον τόπο να γίνει ο νέος Δήμος Βιών, με το λαφωνήσει μέσα. Και το τρίτο και κυριότερο. Πρέπει να πείσουμε και τους απέναντι. Πρέπει να πείσουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι ζήτημα διαγωνισμού τοπικών ηγεσιών. Δεν είναι γιατί θα πάρει την καρέκλα. Σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έοντας δεύτερης γενιάς βατικιώτης δεν έχω καμία φιλοδοξία να πάρω τοπική καρέκλα. Θα είναι εγκληματικό να αφαιθεί το παραμικρό περιθώριο κάποιοι να δυναμητήσουν αυτή την ιστορία, προωθώντας και προβάλλοντας ότι κάποιοι πίσω από αυτό βλέπουν τους αυτούς τους πίσω από γραφεία. Και τέλος, χρειάζεται και τεχνοκρατική υποστήριξη. Πρέπει να καταδείξουμε, αν όχι να αποδείξουμε, ότι ο νέος Δήμος Βιών είναι αποτελεσματικός για την οικονομία του τόπου και δεν δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες. Αυτό θα ήταν το βέλτιστο. Μπορεί να μην το έχουμε ποτέ. Ας προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε. Έναν απαραίτητο. Να μην μοιράσουμε τις δυνάμεις μας δείχνοντας το ένα στον άλλο. Είναι καταστροφικό αυτό. Ευχαριστώ. Για τα ωραία και μεθά λόγια σου. Μην ξεχαστώ, γι' αυτό κάνω μια παρένθεση, στις ευχαριστίες μου παρέλειψα να πω τη Μέρη την Τζαλαβούτα που μας παραχώρησε το χώρο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως για όλες τις βαθιότητες εκδηλώσεις, οποιασδήποτε μορφής, με πάρα πολύ έτσι πνεύμα για τον τόπο μας, το παραχωρεί τους χώρους, τους τόσο κρίσιμους χώρους για τις εκδηλώσεις. Την ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Έχουμε το φίλο τον Τάκη τον Αρβανίτη που θέλει να μιλήσει. Ανασιολογιότατε, αρχιερατικέ, προϊστάμενε της περιφέρειας Βιών, και το τονίζω με έμφαση, διότι στέλνετε αυτή τη στιγμή ένα πολυδύναμο μήνυμα. Σεβαστοί πατέρες, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, οι άλλοι δυστυχώς απουσιάζουν και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Αγαπητέ φίλε Θανάση Δαβάκη, αγαπητή Φευρονία Πατριανάκου, στο αεροπορικό ταξίδι υπάρχουν δύο κρίσιμα σημεία. Η απογείωση και η προσγείωση. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Ξεκινώ με την απογείωση, η οποία έγινε κατά τρόπον άψογο από τους εκλεκτούς ομιλητάς που προηγήθησαν για όσα είπαν και με όσα είπαν η απογείωση ή το αρίστη, και έτσι εμείς καθήμενοι απολαύσαμε ό,τι μας είπαν. Είπαν αλήθειες και έπλεξαν έναν ύμνο για τον τόπο μας,
Και στον ύμνο αυτό εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να προσθέσω έστω και μία οξία ή να αφαιρέσω ένα γράμμα. Ο ύμνος αυτός συνοδεύτηκε καταρχάς με τον Τζίτζικα και συνέχεια με τον Βουητό της θάλασσας. Έπαιζαν η θάλασσα με το κύμα ένα παιχνίδι. Το κύμα μας πήγε, εμείς τους γιώμαστε. Ή θα έλεγα τον λόγο του Ισοκράτη ή τη δεύτερη φωνή, όπως λένε οι μουσικοί. Έτσι, θέλω να ομολογήσω ότι και συγκινήθηκα και ικανοποιήθηκα. Και έρχομαι τώρα στην προσγείωση, η οποία είναι το ομαλή χωρίς κραδασμούς. Και αυτή η ομαλότητα οφείλεται στο Θανάση το Δαβάκι, στη Φευρονία την Πατριανάκου και στο Λεωνίδα τον Γρηγοράκο, οι οποίοι με κρυστάλλινες τοποθετήσεις, παραμερίζοντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, λειτουργήσαν σαν άξιοι εκπρόσωποι του έθνους και ανέδειξαν σε βάθος και σε όλο το μεγαλείο το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε εμείς οι Βατικιώτες. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Δαβάκη, κυρία Πατριανάκου, με ανίστικτη δραστηριότητα να συνεχίσετε να συμπαρίσταστε στον αγώνα μας. Και να ξέρετε ότι οι Βατικιώτες δεν ξεχνούν. Θα σας ευγνωμονούν για αυτή την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα, το θεωρώ υποχρέωση, να ευχαριστήσω τον χαρισματικό ποιμενάρχη μας. Χαρισματικός, φίλες και φίλοι, στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο είναι ο κληρικός ολουσμένος στο φως του Θεού, ο οποίος με τη σεμνότητα την οποία τον διακρίνει και με τον ταπεινό εκκλησιαστικό του λόγο, θέλοντας να αιτιολογήσει γιατί την ημέρα των ονομαστηρίων του δια πρώτη φορά στα 31 χρόνια, 32 που είναι επίσκοπος, δεν τα γιόρτασε στη Σπάρτη, στη Μητρόπολη, στην έδρα του, αλλά ήρθε να συλλειτουργήσει σε ένα ταπεινό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής εκεί στα ριζά του ενετικού μας κάστρου και να συνεορτάσει μαζί μας τα ονομαστήριά του. Κρατώ πάντα τα λόγια του, διότι το έκανε, μας είπε, διότι ο τόπος αυτός τελευταία έχει καταδικαστεί και συνεχίζεται να αποψηλώνεται. Αυτά μας είπε ο σεμνός ποιμενάρχης μας. Απευθύνομαι στους Βατικιώτες της Διασποράς, του Καναδά και της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Στους Βατικιώτες που είναι διεσπαρμένοι σε όλα τα ελλαδικά διαμερίσματα. Και ιδιαίτερη μία κάνω για τη μεγάλη αυτή τη ζωντανή κοινότητα του Λεκανοπεδίου Αττικής, ευχαριστώντας τον πρώτο, ο οποίος
πλησιάζει τον έναν αιώνα ζωής, τον τότε Σύλλογο Βατικετών και τώρα Νεαποδητών, τους τοπικούς συμβούλους, συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπαίδιο και εκπροσωπούν τα τοπικά διαμερίσματα της περιοχής μας, και στην νεοσύστατη Παυματικιώτικη Συνομοσπονδία, που όλοι με τον τρόπο τους έλαβαν θέση και συνέτρεξαν και καθημερινά συμβάλλουν και συμπάσχουν μαζί μας. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία ανέλαβε μια τεράστια προσπάθεια, δεν ήταν εύκολη. Όχι μόνο τη συλλογή υπογραφών, αλλά και να οργανώσουν τον αγώνα αυτών, τον οποίον συνεχίζουν με περισσότερη, ας πούμε, θέρμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το τοπικό κανάλι μας, το Ελλάδα TV και τον κύριο Φελούρη και τον εκπρόσωπό του εδώ, τον κύριο Ζουμπουλάκη, ο οποίος πολλές φορές κατ' επανάληψη μου έδωσε και πολύ ωραίες δυνατότητες να μιλήσω για τα προβλήματα του Δήμου μας. Να ευχαριστήσω τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και τον κύριο Φώτη Κοντραφούρη, και το μικρόφωνο του σταθμού του είναι σε κάθε βατικιώτη διαθέσιμο. Θα μου επιτρέψετε, το θεωρώ σαν υποχρέωση, να αναφερθώ στη συμπεριφορά, την απαράδεκτη, την αήθη. Χρησιμοποιώ υπείους τόνους, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλους. Κάτι να αναλάβω τον άχαρο ρόλο, συντόμεψέ το όσο μπορείς. Εσείς μιλήσατε τόση ώρα, εγώ θα συντομεύσω. Αν θέλετε να σταματήσω, σταματάω. Τότε γιατί μου κάνετε την παρατήρηση. Λοιπόν, τον Δήμαρχο εννοώ Μονεβασίας, ο οποίος με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς μας χαρακτήρισε τα Βάτικα και τους Βατικιώτες, τον χαριτωμένο, όπως λέει ο Σεβασμιότατος από τον Θεό λαό, ως πέρασμα των κυθύρων, και έφτασε στο σημείο με το λόγο και με τη γραφίδα του να λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, επιστήμονες και λοιπά, ότι εξαπατούν τον Βατικιώτικο λαό και υποκλέπτουν τις υπογραφές τους. Έφτασε σε αυτό το κατάντημα, και ότι αν τους έλεγαν την αλήθεια, όλοι θα υπέγραφαν υπέρ της διατηρήσεως του Δήμου Μονεβασίας. Και εν τη ρήμη του λόγου του και της γραφίδος του, ομολόγησε και μια μεγάλη αλήθεια, ότι αν φύγει ο Δήμος Βιών, ο Δήμος Μονεβασίας διαλύεται. Λες και ο Δήμος Βιών θα είναι και θα εξακολουθεί να είναι ο αιμοδότης του Δήμου Μονεβασίας. Για κουτόπραγκους μας έχει περάσει. Και βέβαια θα σταθώ στην αήθη συμπεριφορά προς την κυρία Πατριανάκου. Βέβαια προφανώς έλαβε υπόψη του ότι αυτός έκανε περισπούδαστες σπουδές, ενδεχομένως στη Χαϊδελβέργη, εκεί που εθήτευσαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Γιάννης ο Θεοδωρακόπουλος, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος ή ο Κώστας ο Τσάτσος, ή ενδεχομένως να θήτευσε στο Μπέρκλεϊ, εκεί που ένας καταπληκτικός επιστήμονας, πυρηνικός επιστήμονας,
αυτός που ανακάλυψε τα αντιπροτόνια στον πυρήνα των κιτάρων, που ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής τον έφερε στην Ελλάδα για να οργανώσει τον δημοκρατή. Εκ των πραγμάτων θέλω να συντομεύσεις. Δεν γίνεται. Έχουμε και τον κόσμο που αποχωρεί. Λοιπόν, θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Και για μένα έπρεπε η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει ποιος να προεδρέψει. Άμα θέλει να τα πούμε πιο χήμα. Εντάξει. Λοιπόν, μη με προκαλείς άλλο. Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Όχι, δεν έχεις περάσει τα δύο. Όχι. Σε παρακαλώ. Εσύ μίλησες 15 λεπτά και δεν μας είπες τίποτα. Δεν μας είπες τίποτα. Λοιπόν. Λοιπόν. Για να τελειώνουμε, Γιώργο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ονομάζεται Στομάς Υψηλάντης και η γυναίκα του είναι, η μητέρα του είναι από την Καστανιά και ο πατέρας του από την Καρδίτσα. Εκτός αν πίτευσε ο κύριος αυτός. Αυτός λοιπόν ο περισπούδαστος δήμαρχος έφτασε στο σημείο να γράψει ότι η βουλευτήνα, η κυρία Πατριανάκου, κάποιος της γράφει τις ερωτήσεις της. Οι σπουδές της στο Πολυτεχνείο, δεν ξέρω πού αλλού, δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, είπε και κάτι άλλο, κύριε Δαβάκη, ότι εφ' εξής θα πρέπει να το ρωτάτε όταν πρόκειται, το έγραψε αυτό, να ασκήσετε τον κοινοβουλευτικό σας έλεγχο, να παίρνετε τη γνώμη του. Αλλά θα κλείσω με μια ευχάριστη νότα. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει ένας Βατικιώτης, υποψήφιος σύμβουλος του κυρίου Δημάρχου Μονεβασίας, εσείς το γνωρίζετε οι βουλευτές, ο οποίος απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο, τον προϊστάμενο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού και αλλού, και ανέπτυξε σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του το πρόβλημά μας. Αλλά θα κλείσω με μια ευχάριστη νότα. Με μια προσωπική επαναλαμβάνω πρόβλεψη, το επαναλαμβάνω προσωπική. Πολύ σύντομα, κύριοι βουλευτές, κρατούν τις επιφυλάξεις και καλά κάνουν. Ο Δήμος Βιών θα είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα και θα κληθείτε πολύ σύντομα να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Περιβολάρης Χόλης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω τον τρίλεπτο ή διλεπτό όσο πιο σύντομα γίνεται. Όχι. Σωστό. Αυτή είναι η σημασία των παρεμβαστών, όχι να μιλώ κανένα. Έτσι. Χαίρομαι γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που έχει ευαισθητοποιηθεί ο βατικιώτικος λαός για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Θυμάμαι την στιγμή που ήμασταν έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Δαβάκης, που δεν είμαστε πάνω από 70-80 άτομα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει μόνο ένα πούλμαν από την Νεάπολη και ήταν πάρα πολύ από τους βατικιώτες του Πειραιά και της Αθήνας μαζί με τους συλλόγους. Ο κύριος Μινόγιαννης, ο κύριος Δερτιλής, ο κύριος Αναστασάκης, όλοι αυτοί που έτρεξαν τότε να υποστηρίξουν την προσπάθεια, την απέλπιδα προσπάθεια για να σωθεί την τελευταία στιγμή ο Δήμος στην περιοχή των Βατίκων. Δεν τα καταφέραμε για όποιους λόγους αναπτύχθηκε προηγουμένως. Προφανώς δεν έγιναν οι κατάλληλες συμμαχίες με την κυβερνητική πλειοψηφία τότε και απολέστηκε ο Δήμος από την περιοχή. Δημιουργήθηκε ένας Δήμος τερατούργημα, όπως τον έχω πει πολλές φορές. Είναι τερατούργημα διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκτασή του, με ανομοιογενείς πληθυσμούς, αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό, και νομίζω ότι η μέχρι τώρα εμπειρία είναι ότι δεν έχουν αναλυθεί και προσπάθειες ώστε αυτό το μόρφωμα να γίνει λειτουργικό και ευκολοδιοίκητο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι αδικήθηκε η περιοχή επειδή έφυγε ο Δήμος. Δημιουργήθηκε κάτι τεράστιο και φαίνεται ότι δεν μπορεί να διοικηθεί.
ή ο τωρινός δήμαρχος δεν μπορεί να το διοικήσει για τους όποιους λόγους. Το θέμα μας είναι ότι ακόμα και αν έχουμε δεδομένο αύριο τη δημιουργία ενός μικρότερου δήμου, είτε με την Ελαφώνησο είτε με τη Μονεβασία, είναι γνωστό το πρόβλημα, αναφέρθηκε νομίζω προηγουμένως με μία λέξη από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Οικονόμου. Ο αριθμός των δήμων, σύμφωνα με την πρόβλεψη του μνημονίου, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει ένας επιπλέον δήμος. Άρα λοιπόν, πρέπει λοιπόν οι δήμοι στη Λακωνία να παραμείνουν 5 και πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι συνδυασμοί ώστε να είναι εφικτή η ανασύσταση του Δήμου Βιών. Άρα λοιπόν φτάνουμε, αν έχουμε δεδομένο τη δημιουργία, εντάξει είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, αναφέρθηκε νομίζω προηγουμένως και από τα μέλη της οργανωτικής της Επιτροπής η οποία έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα, έχει κάνει επαφές, έχει κινητοποιήσει κόσμο πράγματι. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ακόμη και αν το πετύχουμε και το έχουμε ως δεδομένο, για μένα ο προβληματισμός ξεκινάει ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με την καινούργια αυτή διοικητική ενότητα. Χρειάζεται ασφαλώς να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Αλλιώς τι να το κάνουμε. Να κάνουμε κάτι καινούριο με συνταγές του παρελθόντος. Δεν μπορεί να υπάρξει. Είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Η περιοχή έχει τα προβλήματά της. Είναι απομονωμένη, είναι παραμελημένη. Πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το βασικό είναι τι θα κάνουμε από εκεί και έπειτα. Και ποιοι θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες εκείνες ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε προς τα μπροστά. Θα καταθέσω μία προσωπική εμπειρία. Όταν βρέθηκα για 2 μήνες στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως νομικός σύμβουλος του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας το 2011, συντασσόμενος στην προσπάθεια επανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας, κάτι το οποίο έγινε πριν από μόλις 15 μέρες, είδα εκεί στο Υπουργείο επίσκεψη από τους δημοτικούς άρχοντες της Ελαφωνήσου τουλάχιστον 5 φορές. Στους 2 μήνες που βρέθηκα εκεί, τους είδα να επισκέπτονται το Υπουργείο το αρμόδιο για το θέμα που τους ενδιέφερε τουλάχιστον 5 φορές. Τον άλλον δήμαρχο που είδα εκεί ήταν τον αείμνηστο Τάσο Αλιφέρη, τον δήμαρχο Τύλου. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα και οι μάχες, όπως είπε η κυρία Πατριανάκου προηγουμένως, λύνονται με συνεχείς παρεμβάσεις στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Δεν φτάνει η θεωρία, δεν φτάνει μόνο η καλή πρόθεση. Μόνο εάν υπάρξει επιμονή, υπομονή και συστράτευση όλων των βατικιώτικων δυνάμεων, και εδώ θα καταθέσω μία πρόταση, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Αργύρης ο Οικονόμου προηγουμένως, δεν περισσεύει κανένας, πρέπει να πιστούν όλοι, πρέπει να πιστούν ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δήμου Μονεβασίας, ότι αυτός ο στόχος, αυτή η επιδίωξή μας είναι για το καλό της περιοχής και πρέπει να συστρατευτούν μαζί μας. Χρειάζεται επιχειρηματολογία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και κλείνω, πιστεύω είμαι μέσα στον χρόνο κύριε Γιωργουδή, ότι θα πρέπει άμεσα αύριο, την επόμενη εβδομάδα, να δημιουργηθεί μία παμβατικιώτικη επιτροπή προσωπικότητων από όλους τους χώρους που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το αίτημα, το δίκαιο αυτό αίτημα από την πλευρά που ο καθένας τους μπορεί. Μόνο έτσι, αν βγει προς τα έξω και προς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων το θέμα, με την κατάλληλη τεχνοκρατική ασφαλώς υποστήριξη, γιατί ένα καινούριο διοικητικό μόρφωμα στην περιοχή θα είναι οικονομικά βιώσιμο, μόνο αυτό καταλαβαίνουν,
τότε μόνο πιστεύω ότι θα έχουμε καλές ελπίδες να φτάσουμε στο στόχο. Αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνουμε το οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Και εγώ από τη δικιά μου συνημεριά ευχαριστώ τον κύριο Περιβολάρη για την ουσιαστικό και περιεκτικό του λόγο. Και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λιονίς Γιάννης, πρόεδρος του Συλλόγου των Συνδέσμων Νεαπολιτών. Καλησπέρα σας αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Να σε ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά και εξώ Ανέστη και χρόνια πολλά στους Γιώργους και στις Γεωργίες και σε όλους τους άλλους γιορτάζουν. Εγώ, ευθυγραμμιζόμενος από όλα τα κύριο Γιώργου με το πνεύμα που στοθέσατε στην αρχή της εκδήλωσης, θέλω να σας ενημερώσω λιγάκι και να σας μεταφέρω το κλίμα και τον παλμό των συμπατριωτών μας που διαμένουν, των Νεαπολιτών και Βατικιωτών που διαμένουν στον Πειραιά και στην Αθήνα, όπως τον έχουμε αντιληφθεί εμείς όλο αυτό το διάστημα με τις ενέργειες τις οποίες έχουμε κάνει και εμείς αναφορικά με το θέμα της επανασύστασης. Ο σύνδεσμός μας, ο αρχαιότερος σύνδεσμος περιοχής και ένας σύνδεσμος που ιστορικά παίρνει θέση σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα του τόπου. Να θυμίσω, εγώ ήμουν ένα παιδί τότε βέβαια, αλλά από το θέμα του Καποδίστρια, όπως μου θύμισε σήμερα ο κύριος Οικονόμου, ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε ζητήσει μια αντίστοιχη εκδήλωση με τη σημερινή. Πήραμε θέση, έχουμε ξεκάθαρη στάση, είμαστε υπέρ της επανασύστασης του Δήμου Βιών. Και στο πλαίσιο αυτό, το Νοέμβριο του 2011, δεν θα αναφερθώ στο καλοκαίρι του 10 που ήμασταν και εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, αυτά είναι περασμένα. Το Νοέμβριο του 11, περίπου τέσσερις μήνες μετά από την έναρξη των διαδικασιών εδώ από την Επιτροπή, διοργανώσαμε μία ημερίδα στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Καλέσαμε όλους τους εκλεγμένους βατικιώτες, δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας, της Μίζωνος μειοψηφίας και της Ελλάσσονος μειοψηφίας για μια καθολική ενημέρωση των συμπατριωτών μας που διαμένουν πάνω στον Πειραιά και στην Αθήνα, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει, που υπήρχε τότε. Ανταποκρίθηκαν μόνο κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο κύριος Τσάκος, ο κύριος Μέντης, ο κύριος Πέτρος Τσάκος και ο κύριος Δαμενός Δουμάνης, έκαναν μια ενημέρωση. Και αμέσως μετά ο σύνδεσμός μας μάζεψε, συγκέντρωσε υπογραφές, τις οποίες παρέδωσε στην Οργανωτική Επιτροπή, συμβάλλοντας και αυτός με το δικό του τρόπο, όπως και όποτε μπορεί και στο πλαίσιο των καταστατικών του αρμοδιοτήτων, στο εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω, άκουσα μεγάλη χαρά όλες αυτές τις θετικές ενέργειες που έχουν γίνει, τη σύμπλευση που υπάρχει σε επίπεδο εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής μας και όχι μόνο. Συμφωνώ και εγώ ότι κανείς μας δεν περισσεύει και όλοι μας από το δικό μας μετερίζει και στο βαθμό και στο μέτρο που μπορεί ο καθένας πρέπει να συμβάλλει σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Και εύχομαι και εγώ να γίνει πραγματικότητα, να ευοδοθούν οι αγώνες σας και να ξέρετε ότι ο σύνδεσμός μας είναι πάντα στο πλευρό σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ιωαννή και να τονίσω το πόσο χαρά νιώθουμε όταν νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κοινά, παίρνοντας καινούριο αέρα, καινούριες ιδέες. Γενικά, ο κάθε νέος μας είναι πιο απαραίτητος από τον καθένα μας. Συνεχεία θα δώσω το λόγο στον Δερτιλή τον Γιάννη. Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Βατικετών. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Εγώ θα τηρήσω το λακωνίζινε στη φιλοσοφή της Αλάκωνας, ελπίζω λιγότερο και από δύο λεπτά. Δύο πράγματα έχω να πω μόνο. Ότι σε όλα τα χρόνια από την αρχαιότητα, όταν η ομοψυχία και η αγάπη βασίλευε στους Έλληνες, έκαναν θαύματα. Δυστυχώς εμείς κοιμηθήκαμε, χάσαμε τον Δήμο γιατί νομίζαμε ότι ήταν δεδομένος και όταν φτάσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ας με διαψεύσει ο Μάρκος, ήμασταν τότε μαζί με τον Χρόνη και τους άλλους, δυστυχώς ούτε 50 άτομα, συμφωνείς Μιχάλη? 42. Ακριβώς, τότε μόνο ο κύριος Δαβάκης ήταν εκεί και προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι που δυστυχώς ήταν πολύ αργά και ήταν, νομίζω, άτοπο και να γίνει κάτι. Ας μας γίνει λοιπόν μάθημα, γιατί σοφόν είναι